μια σπουδαία πρωτοβουλία του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Ρέθυμνο, καθώς εκεί οι μαθητές της 3ης Δημοτικού, κατά κάποιο τρόπο και στο πλαίσιο βέβαια των μαθημάτων τους, πήραν το ρόλο των δημοσιογράφων και πήραν συνεντεύξεις από ανθρώπους της 3ης ηλικίας, από παππούδες και γιαγιάδες και βέβαια από τους δικούς τους ανθρώπους, με σκοπό βέβαια να γυρίσουν το χρόνο πίσω και να φέρουν στο προσκήνιο όμορφες, ξεχωριστές και, αν μου επιτρέπετε, ρομαντικές ιστορίες από το παρελθόν. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Δέσποινα Μαυράκη, την εκπαιδευτικό στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Δική μας η χαρά. Για πείτε μας πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Μία όμορφη πρωτοβουλία, ξεχωριστή, πρωτοποριακή θα έλεγα. Μία πρωτοβουλία η οποία έχει βέβαια ιστορία, ξεκίνησε από πέρυσι όταν τα τριτόπουλα ήταν δευτερόπουλα. Μάλιστα υπήρχε έτσι μια διάθεση να βάλουμε σε όλο αυτό το παιχνίδι της εκπαίδευσης, της γνώσης και της μάθησης τους γονείς, βασικά και τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, όπως ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αυτό μας ενδιέφερε. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία συνεργασία, ξεκίνησε μια πολύ ωραία συνεργασία, όπου προσπαθήσαμε να ξεποιήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλες αυτές τις γνώσεις που είχαν πάνω σε διάφορα αντικείμενα και να μπορέσουν να τα δείξουν ή να τα δώσουν με τον δικό τους τρόπο, να τα μάθουν τα μαθητούδια μας. Ήταν βασικά ένας συμπληρωματικός ρόλος στο δικό μας το ρόλο των εκπαιδευτικών. Μας άρεσε πάρα πολύ γιατί έκανε και κάνει το μάθημα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και περιπατιώδης. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη. Μπορούμε από αυτούς τους ανθρώπους να πάρουμε τόσες πολλές εμπειρίες και τόσες πολλές γνώσεις, που όσο και αν προσπαθούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή όσες εικόνες και αν έδειχνα εγώ μέσα στην τάξη, όσα βίντεο και αν έδειχνα, όσες ιστορίες και αν προσπαθούσα εγώ σαν εκπαιδευτικός να πω στα μαθητούδια μου πώς ήταν κάποτε το σχολείο, ή ακόμα και μια πολύ ωραία εμπειρία που τη ζήσαμε πηγαίνοντας μια επίσκεψη στο σχολικό μουσείο του Δήμου Ρεθύμνης που είναι εδώ πέρα στην όμορφη Αμνάτο, το ζήσαμε και από εκεί βιωματικά. Αλλά μέσα από τις συνεντεύξεις των παππούδων και των γιαγιάδων που τους βάλαμε σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο πραγματικά τους άρεσε πάρα πάρα πολύ, είδαμε ότι οι μαθητές μας μάθανε πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορούσαν με τίποτα να αντιληφθούν ότι κάποτε το σχολείο λειτουργούσε έτσι και όχι τόσο δημοκρατικά όπως λειτουργεί τώρα. Μια πολύ ωραία εμπειρία. Αυτό όμως που για μας ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή πέρα από ότι να γεμίσουμε τον παούλο των αναμνήσεων, γενικώς να βάλουμε τους γονείς και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μέσα στην τάξη, στη σχολική τάξη και στην καθημερινότητα των μαθητών μας, είναι πολύ σημαντικό γιατί είδαμε μέσα από αυτές τις δράσεις ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν συναισθηματικά και κοινωνικά την ανάπτυξη των μαθητών μας. Πραγματικά αυτό μας αρέσει πολύ. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω βέβαια ότι όλες αυτές οι δράσεις χρειάζονται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο το έχουμε στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί είναι ένα σχολείο το οποίο υποστηρίζει τέτοιες κοινοτόπες δράσεις, και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να υπάρχει και μια καλή συνεργασία με τους γονείς, να είναι ανοιχτό το σχολείο στους γονείς. Αυτό μπορεί να δώσει και να βοηθήσει πάρα πολύ το μάθημα, τη διαδικασία του μαθήματος και γενικώς την ανάπτυξη, την καλλιέργεια, κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Σωστά. Από αυτή την ηλικία σας σουγκάρει τα παιδιά. Ναι, οτιδήποτε τους πείτε το γνωρίζετε καλύτερα από μένα και δημιουργείται και μια ξεχωριστή παρακαταθήκη για το μέλλον μέσα από αυτές τις καταγραφές και αυτές τις τοποθετήσεις και το περιεχόμενο των λεγόμενων εκεί των ανθρώπων, των παππούδων και στις γιαγιάδες, όλα αυτά βέβαια που ανταλλάξατε και είπατε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να φιλοξενήσουμε και τους μικρούς μας μαθητές όποτε θέλετε εσείς, προκειμένου να αναλύσουμε και κυρίως το συνέστημα. Τους χαιρετισμούς μας, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Το αφήνω σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά, γιατί έχουν δει πως είναι να παίρνει μια συνέντευξη. Είδαν τώρα ότι η συνέντευξή τους έχει πάει σε εφημερίδες γενικώς. Και τώρα νομίζω ότι θα ήταν πολύ ωραία να σας δω και από κοντά. Και να δώσουν μια συνέντευξη. Να, πολύ ωραία. Και να δώσουν και μια συνέντευξη. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αυτές τις δράσεις χρειαζόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο αλήθεια είναι έχει πολλά κενά και πολλά προβλήματα διαχρονικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ θερμά.